Τελευταίο βιντεάκι, όπως καταλάβατε, κρατάω το Viper 14 Academy, το οποίο είναι φετινό, εναντίον του περσινού TM8 Academy επίσης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε πει ότι είναι άδικο να συγκρίνουμε τωρινά με περσινά, γιατί το TM που θα βγει, εκείνο θα συγκριθεί. Μιας και το ανέφερα, αν πάμε με τις περσινές συγκρίσεις, τώρα που τα είδα και τα Tempo, εγώ προσωπικά αυτά θα διάλεγα. Δεν θα διάλεγα ούτε το Superfly ούτε το Vapor 13. Μεταξύ αυτών είναι πολύ δύσκολο να διαλέξω. Θα πω Vapor. Αλλά γιατί? Όχι επειδή δεν μπορώ με αυτό. Θα πω και τα δύο. Άνετα. Αν δεν είχα τα κορυφαία που έχω, τα 20,1 και τα X Ghosted 1, θα τα έπαιρνα αυτά και τα δύο. Γιατί είναι και τα δύο σε εκδοτική τιμή, έτσι κι αλλιώς τα πήρα. Και μη σου πω, θα τα κρατήσω. Για τέτοιες τιμές είναι πάρα πολύ καλά. Με το που τα βρείτε χαμηλά, πάρτε τα. Και για εναλλακτικά και τα δύο. Ή για μια νέα δοκιμή. Έτσι. Οι διαφορές είναι πασιφανέστατες. Το υλικό καραμπάμ κάνει. Εδώ είναι συνθετικό. Συνθετικό δέρμα. Εδώ είναι όλο συνθετικό. Γερό όμως. Καμία σχέση με το Vapor 13. Το αναφέρω γιατί επειδή δεν είναι ίδιας χρονιάς και αδικό λίγο τώρα το Tempo. Το νέο Tempo πιθανόν θα είναι εισάξιο. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ καλή και στα δύο. Κάθεται τέλεια το πόδι, μπορώ να πω. Δεν χρειάζεται να είσαι πλατύποδας ή στενό. Εδώ φέτος είναι πολύ ωραίο το Vapor. Δηλαδή, αν ήταν το στενό Vapor θα σας έλεγα Tempo. Τώρα επειδή το Vapor είναι ωραίο, λέω Vapor. Επειδή άλλαξε λίγο η εφαρμογή προς το καλύτερο εννοώ. Λέω Vapor. Στην ουσία είναι πάρα πολύ κοντά, γι' αυτό δηλαδή δεν μπορώ να διαλέξω. Στην πραγματικότητα καλύτερο είναι το Vapor, αλλά εγώ το διαλέγω όχι μόνο τι έμπω αυτή τη φορά, διαλέγω και τα δύο. Έτσι, η επιφάνεια λοιπόν έχει διαφορά, η γλώσσα διαφορετική μεν του Vapor είναι καλύτερη, όσο περίεργο και σας ακούγεται, αλλά μην ξεχνάμε ότι βγήκε τώρα. Το TM που δεν είναι ότι υστερεί πολύ, δηλαδή αν εδώ βάλω 10 στη γλώσσα, εδώ θα βάλω 9,5, δηλαδή τέτοια είναι η διαφορά. Απλώς είναι οι βελτιώσεις που κάνουν οι σχεδιαστές, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Η μόνη σοβαρή τέτοια θα ήταν το λάστιχο, αλλά αυτό υπάρχει στα Pro, το οποίο το κάνει ακόμα πιο ωραίο το feeling στη γλώσσα. Κατά τα άλλα έχουν αντικρατασμική και τα δύο, έχουν επένδυση πάντου, είναι καλά μέσα, είναι ωραία τα υλικά. Μία μικρή επιφύλαξη στο ότι τα TMP είναι λεπτά για τη φθορά και για το αν θα χαλάσει. Εδώ είναι πολύ καλά. Μία επιφύλαξη με το μπροστά που είναι πιο μαλακό όμως. Σκληρό μεν, μαλακότερο από το άλλα. Σε κάτι γιατί τα προηγούμενα ήταν, ειδικά τα Superfly 7 ήταν απαράδεκτα. Τσακίζανε και έμενε σαν βουνό. Εδώ λογικά δεν θα γίνει αυτό. Γενικώς είμαι σε μεγάλο δίλημα το να τα κρατήσω και τα δύο, γιατί αξίζει. Ο λόγος που δεν τα κρατώ δεν είναι επειδή δεν είναι καλά, είναι επειδή έχω τα άλλα. Σε πολύ καλές τιμές πήρα τα πιο ανώτερα μοντέλα. Αλλά συγκριτικά με τα Pro, επιμένω για τα Pro, έχω τα Pro και στα δύο τους, και για τα δύο. Νομίζω ότι είναι υπεραξιόπιστη λύση τα συγκεκριμένα Academy, χωρίς να ξέρω πώς θα είναι το TM 9 που θα βγει. Επίσης δεν θα ξέρουμε πως θα είναι το Vapor 15. Μπορεί να χαλάσει. Πιθανόν δεν θα είναι ίδιο. Οπότε η προσωπική μου γνώμη είναι, αν φοράτε κάποια σειρά, πάρτε αυτό που φοράτε, τη σειρά του, αλλά αγοράστε και το άλλο με την πρώτη ευκαιρία. Αν δεν φοράτε καμία σειρά, καμία, αναλόγως του ποδιού σας, κινηθείτε. Προσωπικά θα έπαιρνα Vapor πρώτα και μετά Tempo. Έτσι. Τώρα, αν το Tempo είχε την επιφάνεια αυτού του, θα ήταν και αυτό 10 στα 10 και τα 2. Θα έδινα 10 και στα 2. Γι' αυτό δηλαδή έμεινα υπερβολικά ικανοποιημένος. Οπότε, οι διαφορές ποιες είναι? Στην ουσία είναι η αίσθηση, το τι θέλετε. Αν θέλετε άνεση και μαλακότητα, πάτε εδώ. Αν θέλετε αίσθηση ανθεκτικού, πιο σκληρού, σε εισαγωγικά πιο σκληρού, όχι να πονάμε, πάτε Vapor. Αν θέλετε στενότερο, πάτε Vapor. Αν θέλετε πιο άνετο, πάτε Tempo.
Αν θέλετε γενικά μια κανονική εφαρμογή, δεν έχετε πρόβλημα, δεν έχετε ούτε χοντροπόδι ούτε αυτό, πάτε και τα δύο. Ίδιο μέγεθος, μια χαρά, με αστεράκι έτσι, όσοι έχετε πλατυποδία κτλ. Πάτε στο μέγεθος που πάτε πάντα γενικά. Άσχετα που εγώ λέω, το μέγεθος που λέω εγώ το true size εννοούμε για τον καθέναν όπως είναι το true size του. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πάντα ότι εσύ πας μισό πάνω, ο καθένας ξέρει που θα πάει για κανονικό νούμερο για αυτόν. Έτσι, οι φτέρνες είναι εξαιρετικές. Το Vapor τρομερά βελτιωμένη από το 13 κατά τη γνώμη μου. Το Ledge, το Academy εδώ, το Tiempo Academy είναι φοβερό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η ιδιαιτερότητα στην ουσία ποια είναι τώρα? Ότι το Vapor 14 Pro είναι έτη φωτός μπροστά. Γιατί όμως? Γιατί έχει πιο ενισχυμένο υλικό, διαφορετική υφή, διαφορετική επιφάνεια. Αυτό το αλλάζει τελείως το πράγμα. Το Tiempo 8 Pro δεν έχει μεγάλη διαφορά από αυτό. Είναι καλύτερο, δεν θα σας πω όμως ότι είναι έτη φωτός μπροστά. Είναι σαφώς καλύτερο, τελεία, αυτό. Οπότε, εάν είστε φαν των σειρών και φοράτε ήδη, ξέρετε πολύ καλά τι θα κάνετε στη κάθε σειρά, με αυτά που είπα τώρα. Εάν δεν είσαστε ή δεν δοκιμάσατε ποτέ, δυστυχώς πρέπει να κάνετε τρέλες, να τα έχετε και τα δύο, αλλά αν θέλετε να πάρετε ένα, σας είπα, το καλύτερο για μένα είναι το Vapor, σαν καλύτερο. Αυτό όμως που θα αγόραζα αυτή τη στιγμή θα ήταν το Tiempo. Αλλά όταν θα πέφτει η τιμή του Vapor θα το έπαιρνα και αυτό. Γιατί είναι ελεηνά κοντά αυτά. Οπότε το Tiempo 9, αν είναι ακόμα καλύτερο από αυτό, θα με αναγκάσει να το πάρω για να το έχω set. Γιατί εγώ γενικώς κρατάω και ένα χαμηλότερης κατηγορίας. Άμα θέλεις να βγαίνεις στον δρόμο για καμιά πασούλα και τα λοιπά, σε σκληρό, σε άσφαλτο, τέτοια θα πάρεις, δεν θα πάρεις τα ακριβά εκεί. Υπάρχουν και παπούτσια για street football, αλλά δεν νομίζω να υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν ξεχωριστά τέτοια. Οπότε σας αφήνω εδώ με μεγάλο προβληματισμό, σας έχω δώσει τώρα και ελπίζω να πράξετε σωστά, σκεπτόμενοι τη σωστότερη επιλογή.